Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε τις ευχές στα καθιερωμένα, να είμαστε υγιείς όλοι και όλοι όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και περισσότερο να έχουμε τύχη. Γιατί στο ποδόσφαιρο παίζει σημαντικό παράγοντα η τύχη και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Όσον αφορά για την ομάδα μας, εμείς ευελπιστούμε να συνεχίσουμε να παίζουμε το ποδόσφαιρο που παίζουμε. Η κατηγορία η Β' Εθνική είναι πρωτόγνωρη για τα κορίτσια και για μένα. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή κάνουμε κάποιες κινήσεις, έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις με τα γραφικά να ενισχυθούμε και θα ενισχυθούμε ακόμη περισσότερο, με στόχο η ομάδα να κοιτάει ψηλά. Τώρα το πόσο ψηλά θα φτάσουμε, είμαστε νεοφώτιστοι στην κατηγορία. Θεωρώ ότι όποιος δεν κοιτάει την οροφή, συνήθως πέφτει. Εμείς θα κοιτάξουμε να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται στην κατηγορία και να ανεβεί το γυναικείο ποδόσφαιρο στη φθιότητα, να ακούγεται πιο πολύ και τα κορίτσια να πετύχουν αυτούς τους στόχους που θέλουν. Που για μένα θεωρώ ότι η ομάδα μας σε 2 χρόνια, σε 1 χρόνο, ευελπιστώ να τη δω και στην πιο πάνω κατηγορία, στην Α' Εθνική. Αυτός είναι ο στόχος της ομάδας και γι' αυτό δουλεύουμε και η διοίκηση και ο προπονητής και το staff, όλοι μας θα προσπαθήσουμε για αυτό το σκοπό. Τελειώνει το τελευταίο μάτς το περσινό. Ποια είναι η πρώτη σας σκέψη για τη σεζόν που θα ξεκινήσει φέτος? Η πρώτη μου σκέψη ήταν να με ικανοποιήσει η διοίκηση τις απαιτήσεις που θα έχω, γιατί η κατηγορία, όπως σας είπα, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Από πληροφορίες και από αυτά που παρακολουθώ και δεν ξέρουμε και σε ποιο όμιλο θα μας τρίξουν, αν θα είναι Βόρειος, αν θα είναι Αθήνα, αν θα είναι νησιά. Θεωρώ ότι οι πρώτες μου σκέψεις ήταν πώς θα δημιουργήσουμε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα ώστε να ανταπεξέλθει σε αυτό το σκοπό που σας είπα προηγουμένως, για να επιτύχει το στόχος της ώστε να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται. Αυτό ήταν το μόνο που σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή. Βέβαια ήταν και η χαρά της κατάκτησης του πρωταθλήματος που η ομάδα μετά από τόσα χρόνια κατάφερε να το κατακτήσει. Και θεωρώ μετά ότι την άλλη μέρα έπρεπε να μπούμε σε σκέψεις πώς θα δημιουργήσουμε αυτή την ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική στην παραπάνω κατηγορία. Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω που ήρθατε. Θέλω να πω καλή αρχή στην ομάδα μας, να έχουμε υγεία, να έχουμε τύχη. Είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μας. Πιστεύω να τη ζήσουμε. Θα αγωνιστούμε στον κήπο των Καλλιβίων που είμαστε σήμερα. Αυτή θα είναι η έδρα μας. Πιστεύω θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στον coach, τον Δημήτρη Αποστολόπουλο και στα κορίτσια μου που δούλευαν όλο το καλοκαίρι για να είναι έτοιμες για την έναρξη της προετοιμασίας. Πιστεύω θα πάμε πάρα πολύ καλά. Πώς πάει το θέμα με τις ακαδημίες και έχω δει σήμερα ότι είναι όλοι σχεδόν οι άνθρωποι των Καλλιβίων δίπλα σας. Καταρχάς θα ευχαριστήσω τους ανθρώπους των Καλλιβίων. Έχουμε μια άριστη σχέση. Υπάρχει κινητικότητα στο θέμα των ακαδημιών. Πιστεύω θα πάμε πάρα πολύ καλά. Πιστεύω και από την επόμενη εβδομάδα θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Έπρεπε να γίνει αυτό. Έπρεπε να φτιάξουμε ακαδημίες που ήταν γεγονός εδώ και πάρα πολύ καιρό που το συζητάγαμε. Έπρεπε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Φέτος που η ομάδα ανέβηκε η Β' Εθνική, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και το κομμάτι των ακαδημιών. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Σας είπα ότι είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μας. Η αλήθεια είναι ότι δεν σας κρύβω ότι υπάρχει πάρα πολύ άγχος. Χρειαζόμαστε όλους τους ανθρώπους δίπλα μας. Θέλουμε τη στήριξη όλων των ανθρώπων. Είμαστε μια ομάδα η οποία είμαστε στη Β' Εθνική, είμαστε η γενική ομάδα ποδοσφαίρου. Πραγματικά θέλουμε όλο τον κόσμο δίπλα μας. Γιατί πραγματικά τα κορίτσια αυτά το αξίζουν. Παίζουμε πάρα πολύ ωραία μπάλα και θέλω να έρθετε να μας δείτε. Ο στόχος μας, εφόσον την προηγούμενη χρονιά κατάφερε η ομάδα μας να πάει στη Β' Εθνική, ο νέος μας στόχος είναι για αρχή μια αξιοπρεπέστερη πορεία και γιατί όχι άνοδος. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Από πέρυσι φάνηκε εδώ και 2 χρόνια με τον προπονητή και με όλη τη διοίκηση και με το καινούριο ρόστερ που ήρθε, θέλουμε να ανεβούμε στην Α' Εθνική και γιατί όχι να κάνουμε και εκεί μια πάρα πολύ καλή πορεία. Ελένα, 5η χρονιά είσαι εσύ στις Νηρίδες, νέο ξεκίνημα για τη Β' Εθνική, ένα πρώτο σχόλιο. Ήταν μεγάλη χαρά για μας που ανεβήκαμε φέτος, γιατί είναι ένας στόχος που έχουμε πολλά χρόνια και ελπίζουμε και στην Β' Εθνική να έχουμε μια καλή πορεία επίσης.
Ακούμε τον πρόεδρο να λέει συνέχεια τα κορίτσια μου, τα κορίτσια μου. Θέλω να μας πεις ένα σχόλιο για το υπέροχο κλίμα που έχετε στα αποδυτήρια. Είμαστε σαν οικογένεια όλοι, αγαπάμε ένας τον άλλον και στηρίζουμε και γι' αυτό έχουμε και αυτά τα αποτελέσματα. Γιατί χωρίς αυτό το οικογενειακό κλίμα δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε τίποτα, θεωρώ.